μπροστά σε μια λευκή επιφάνεια που το γυρίζει, το κοιτάει απέναντι από μια φωτεινή πηγή κοντός, το μυρίζει. Δεν τρέπεστε, μυρίστε το, είναι πάρα πολύ όμορφο, μυρίζει τριαντάφυλλο. Δεν το έβαλε ο κύριος Κούρας το τριαντάφυλλο μέσα, το έχει ποικιλία, το έχει στη φλούδα. Απλά ο κύριος Κούρας, γιατί ο κύριος Κούρας το έχει φτιάξει αυτό το κρασί, κατάφερε να δουλέψει έτσι την ποικιλία και να πάρει όλα αυτά τα αρώματα που τα βρίσκουμε και στο τριαντάφυλλο και να τα περάσει στο ποτήρι μας. Πώς γίνεται, ανοίγω μια μεγάλη παρένθεση. Τα αρώματα υπάρχουν στη φλούδα, δημιουργούνται κατά την αλκοολική ζύμωση, ξέρετε εκείνη τη φάση που αρχίζει και μετατρέπεται το ζάχαρο σε υγρόπνευμα. Και μετά δημιουργούνται και άλλα όταν το κρασί το αποθηκεύω στο βαρέλι, στο εξαμενή, στο μπουκάλι κλπ. Τα πρωτογενή λοιπόν αρώματα είναι χημικές ενώσεις, όλα τα αρώματα είναι χημικές ενώσεις. Έχουν ένα όνομα. Το συγκεκριμένο λέγεται τερπένιο. Το σας το είπα τώρα και άμα πιείτε και ένα ποτήρι ακόμα θα το έχετε ξεχάσει. Άμα πιω και εγώ δύο θα το ξεχάσω μάλλον κι εγώ. Λοιπόν, για να μπορούμε να συνεννοιόμαστε ανά τον κόσμο, οι δοκιμαστές, οι νόφιλοι, οι νολόγοι κτλ. Είπαμε να μην χρησιμοποιούμε πια τη χημική ορολογία, η οποία είναι και εξειδικευμένη. Αυτό το κάνουμε μόνο όταν θέλουμε να εντυπωσιάσουμε. Λέμε λοιπόν να μπορούμε να επικοινωνούμε. Άρα το τερπένιο που όλοι υπάρχει, τα τερπένια γενικώς υπάρχουν στα τριαντάφυλλα. Άρα λοιπόν πολύ πιο εύκολο να σας πω και αυτό το κρασί μυρίζει τριαντάφυλλο. Γιατί έχει απλά την ίδια χημική ένωση. Πώς γίνεται? Αυτό έχει να κάνει με τη φύση, με τον Θεό, με τη γη, με τον τόπο, με την ποικιλία, με τον τρόπο της καλλιέργειας και ούτω καθεξής. Κάποιες λοιπόν ποικιλίες έχουν τη δυνατότητα να μου δίνουν αρώματα τα οποία θα βρω σε διάφορα φυτά, σε διάφορα λουλούδια, σε διάφορα μπαχαρικά. Όταν λοιπόν διαβάζετε μια τικέτα στο πίσω μέρος και λέει «Α, μυρίζει μπαχάρι, α, μυρίζει κανέλα», δεν έχει βάλει, σας βεβαιώ, κανένας απολύτως τίποτα. Δεν επιτρέπεται να βάζουμε πράγματα μες στο κρασί. Και νομίζω ότι βάζουμε, κύριε. Έχουμε για την Ευρώπη, είπα, από πίσω μας, έτσι. Ναι. Σε λίγο ξεκινάμε να τρώμε κιόλας. Εγώ θα μιλάω εσείς θα τρώτε, εγώ θα μιλάω εσείς θα τρώτε. Το μόνο που θέλω από εσάς είναι να σας θυμίσω ότι δεν ξέρω πόσο συνηθισμένοι είσαστε. Βέβαια η ώρα είναι ώρα κανονική φαγητού. Δεν ξέρω πόσο συνηθισμένοι είσαστε να πίνετε και να δοκιμάζετε. Έχουμε φτιελοδοχεία στο ενδιάμεσο. Αν κάποιο κρασί δεν σας αρέσει, δεν το θέλετε, μπορείτε να το φτύσετε. Δεν είναι αγένεια, επιβάλλεται.